το δραματικό πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται να πληρώνουν υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος οι καταναλωτές, ανεξαρτήτως παρόχου, περιέγραψε ο άλλοτε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, μιλώντας στο Ράδιο 984. Όπως είπε, πέραν των διεθνών συγκυριών, την αύξηση στην τιμή πετρελαίου και δευτερευόντως του Ουκρανικού, οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα όλων την επιλογή της βίαιης απολιγνητοποίησης με καύσιμο γέφυρα στην πράσινη ενέργεια, το πανάκριβο και εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ο λιγνίτης θα πρέπει να αντικατασταθεί προοπτικά από ανανεώσιμες πηγές και όχι από το αέριο ή από εισαγωγές όπως γίνεται σήμερα. Έχετε δίκιο. Αυτή η επιλογή που έγινε ότι το καύσιμο γέφυρα θα είναι το φυσικό αέριο, που είναι εισαγόμενο καύσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί. Ο κύριος Παναγιωτάκης, περιγράφοντας ένα περίεργο χρηματιστηριακού τύπου παιχνίδι των τεσσάρων προμηθευτών ρεύματος, έκανε λόγο για κοινές και προαποφασισμένες τιμές που διαμορφώνουν ένα απερίγραπτο πλαίσιο ακρίβειας δίχως έλεγχο. Η αγορά λειτουργεί σαν ξέφραγο αμπέλι και ούτε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αλλά ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρεμβαίνουν. Ο κύριος Παναγιωτάκης, προσπαθώντας να εξηγήσει τη βάση της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής, μάλλον έδωσε τη διάσταση του σκανδάλου, πώς αυτή δεν εφαρμόστηκε όταν θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση των λογαριασμών, αλλά ως διαμαγείας εμφανίστηκε όταν οι τιμές σκαρφάλωναν δραματικά. Η ΔΕΗ το 2019 το Σεπτέμβρη αύξησε τα τιμολόγια της κατά 20% και πλέον, τα διατήρησε σταθερά. Δεν είχε βάλει από τότε τη ρήτρα χονδρικής τιμής, με αποτέλεσμα όταν κατέρευσαν οι τιμές το 2020, γιατί κατέρευσαν, να μην μειωθεί η τιμή. Αλλά την έβαλε τη ρήτρα αυτή τον Αύγουστο του 2021, ώστε να παρακολουθεί μόνο τις αυξήσεις της χονδρικής τιμής. Αυτό είχε σαν άλλη συνέπεια ότι να μην την ενδιαφέρει ως εταιρεία πια ποια θα είναι η τιμή της χοντρικής, διότι μετακυλεί αυτομάτως το κόστος της χοντρικής στη λιανική. Πάντως ο κύριος Παναγιωτάκης προέβλεψε κάποια στιγμή σταθεροποίηση των τιμών, όχι πάντως στα επίπεδα του 2021. Πράγματι κάποια στιγμή θα επέρθει η ισορροπία, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η ισορροπία θα έρθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το 2021.